Δημοκρατίας, με την οποία ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση λήψη ειδικών μέτρων στήριξης προς τους πληγέντες του νομού από τα πλημμυρικά φαινόμενα, οι οποίοι για άλλη μια φορά είδαν περιουσίες και κόπους να βουλιάζουν στα λασπόνερα. Επίσης, η ΝΟΔΕ Εύρου της Νέας Δημοκρατίας ζητά και από το Υπουργείο Οικονομικών να διαμορφώσει φορολογικές ρυθμίσεις που θα ανακουφίσουν τις επαγγελματίες, καθώς οι συνέπειες των πλημμυρών είναι τεράστιες στην οικονομική ζωή του τόπου. Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο εξέδωσε ένα δελτίο τύπου, το οποίο και αναφέρεται σε όλα αυτά που συμβαίνουν στον νομό εξαιτίας του πλημμυρικού φαινομένου, εστιάζοντας στις τεράστιες ζημιές που υπέστησαν και θα υποστούν για άλλη μια φορά οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών, αλλά και στις γενικότερες συνέπειες που έχουν οι πλημμύρες στην οικονομία του τόπου. Συγκεκριμένα αναφέρεται: στο ίδιο έργο θεατές, η επαναλαμβανόμενη βιβλική καταστροφή που έπληξε τον Εύρο προφανώς και δεν οφείλεται μόνο στα ακραία και δυσμενή καιρικά φαινόμενα, αλλά πρώτιστα στη συσσωρευμένη αδιαφορία της πολιτείας προκειμένου να λάβει τα αναγκαία μέτρα προστασίας των πολιτών και της περιουσίας τους. Είναι αν μη τι άλλο οξύμορο να μην έχει δοθεί επιτέλους μία λύση σε ένα πρόβλημα όχι πλέον διαχρονικού, αλλά προσβλητικού για κάθε σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα. Η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης περίπτωσης αντικατοπτρίζει επάξια τη μεσαιωνική θεώρηση των πραγμάτων από την πλευρά της πολιτείας του Μνημονίου απέναντι στον ακριτικό Εύρο. Είναι επιτακτική ανάγκη να ανακουφιστούν άμεσα οι πληγέντες με είδη πρώτης ανάγκης με χρηματικές ενισχύσεις και να αποζημιωθούν έγκαιρα για τις πρωτοφανείς ζημιές που υπέστησαν ως πλημμυροπαθείς. Να καταγραφούν όλες οι ζημιές που έχουν υποστεί οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις και να γίνει μνήμα φορολογικών και όχι μόνο ρυθμίσεων από το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, να ανασταλεί αμέσως η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των εμπόρων, επαγγελματιών και όλων των επιχειρηματιών της περιοχής που έχει πληγεί απέναντι σε κάθε τρίτο και κυρίως στις τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως επίσης και να δοθεί παράταση 2 τουλάχιστον ετών για την εξόφληση των δανείων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου που είχαν λάβει οι πλημμυροπαθείς επαγγελματίες. Συγχρόνως, να υπάρξει μέρημνα για τους παραγωγούς που λόγω των τεράστιων πλημμυρών αφανίστηκαν οι καλλιέργειές τους. Ο Εύρος αξίζει κάτι περισσότερο από το σειρματόπλεγμα του φράχτη.